Ευχαριστώ πολύ που είμαι καλεσμένος εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο που μπήκε έτσι ένα απόγευμα για να δει όλους μας και όλα τα νέα πράγματα που θα δείξουμε. Οπότε αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσω, να συστηθώ. Εγώ είμαι Γιώργος Χατζηδάκης από το τμήμα marketing της Schneider Electric, υπεύθυνος για τα υλικά που εμείς ονομάζουμε Home Distribution. Πληθώρα υλικών και λύσεων. Κάποια από αυτά είναι αυτά που θα δούμε σήμερα. Ποια είναι η Schneider Electric? Η Schneider Electric είναι ο παγκόσμιος ειδικός στο κομμάτι της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, με παρουσία όπως βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Και εδώ το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ποσό που επενδύεται κάθε χρόνο στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης, που φτάνει το 5% των εσόδων της εταιρείας. Που είναι πολύ βασικό, γιατί έτσι εξελισσόμεθα και μπορούμε να προσφέρουμε στην αγορά όλες αυτές τις νέες λύσεις. Life is on, το μότο της εταιρείας, άμεσα συνδεδεμένο με όλο αυτό που θα δούμε σήμερα. Τι σημαίνει Life is on για μας? Πρώτα απ' όλα στο κομμάτι της ενέργειας, να μπορεί η ενέργεια να είναι διαθέσιμη παντού. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμα που δεν έχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Το κομμάτι της απόδοσης, η ενέργεια αυτή θέλουμε να φτάνει και να αξιοποιείται όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Και φυσικά το κομμάτι της διασύνδεσης, κάτι που είναι κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας, δηλαδή να μπορούμε να ελέγχουμε όλο το σύστημα, ό,τι έχουμε απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό μας. Προχωρώντας λοιπόν, θα δούμε κάποια στοιχεία σχετικά με τα κτίρια. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, τα κτίρια σε παγκόσμιο επίπεδο καταναλώνουν εκπέμπουν το 40% του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, ένα 30% της ενέργειας παγκοσμίως δαπανάται σε κτίρια. Άρα είναι πολύ βασικό το κομμάτι της εξοικονόμησης και αυτό που εστιάζει σήμερα όλο το πάνελ. Και εκτός αυτού, φυσικά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε αυτά τα κτίρια μένουμε εμείς το μεγαλύτερο χρόνο. Το 90% του χρόνου μας το περνάμε σε αυτά τα κτίρια και πρέπει αυτά τα κτίρια, εκτός από το θέμα της ενέργειας, να είναι φυσικά και να μας προστατεύουν είτε από φυσικές καταστροφές είτε από καταστροφές που προέρχονται από τους ανθρώπους. Θα δούμε μετά τι εννοώ. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για κτίρια, μιλάμε για τα πάντα. Μια μεγάλη πολυκατοικία θεωρείται ένα κτίριο. Τα γραφεία μας είναι κτίρια. Τα shopping mall, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, όλα αυτά μπαίνουν στο κομμάτι των κτιρίων. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε πιο αναλυτικά κάτι που ίσως να μην το φανταζόμαστε. 33% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται σε κτίρια, όχι μόνο ηλεκτρική, όλων των ειδών της ενέργειας. Και άμα εστιάσουμε στην ηλεκτρική ενέργεια, το 60% καταναλώνεται σε αυτά τα κτίρια που είμαστε εμείς μέσα. Με ένα trend να αυξηθεί στο 80% μέχρι το 2040. Άρα λοιπόν, 4 πυλώνες είναι αυτοί που πρέπει να προσέξουμε στο κομμάτι των κτιρίων. Πρώτα απ' όλα η βιωσιμότητα, εξοικονόμηση λοιπόν αυτό που λέμε για την ενέργεια. Ανδεκτικά να μπορούν να προστατεύσουν αυτούς που είναι μέσα, είτε από ανθρώπινες απειλές είτε από φυσικές καταστροφές. Να είναι αποδοτικά. Και φυσικά το πιο βασικό να είναι ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή, εμείς είμαστε μέσα, πρέπει να έχουμε το κομμάτι της άνεσης και της λειτουργικότητας και όχι όλο αυτό να το θυσιάζουμε στο βωμό των υπολείπων. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία με όλα. Βιώσιμα, λοιπόν, εννοούμε την κατανάλωση και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και κινήσεις παγκοσμίως, π.χ. 60% να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων ως το 2040 από τα κτίρια. Τα κτίρια να μπορούν να παράγουν μόνα τους την ενέργεια που καταναλώνουν. Το κομμάτι της ανδεκτικότητας, ειδικά εδώ το κομμάτι του cyber security, της κυβερνοασφάλειας, είναι πολύ βασικό. Πρόσφατα είχε γίνει στην Ευρώπη μία επίθεση από κάποιους hackers και πάρα πολλά κτίρια σταμάτησαν να είναι λειτουργικά. Το κομμάτι της αποδοτικότητας, που αυτό ξεκινάει, θα το δούμε και μετά, από το κομμάτι του σχεδιασμού ενός κτιρίου μέχρι και τη λειτουργία του, ώστε να μειώσουμε τα κόστη και να είναι πιο εύκολο στη συντήρησή του. Και φυσικά το κομμάτι το ανθρωποκεντρικό, ειδικά τώρα και με το COVID και όλο αυτό που περάσαμε, όχι μόνο από το κομμάτι της άνεσης και της ασφάλειας όσον αφορά μία πυρκαγιά ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αλλά και το κομμάτι του πόσο καθαρός είναι ο αέρας μέσα και πώς είναι τα επίπεδα υγείας των ενίκων.
ψηφιοποίηση, άλλο βασικό κομμάτι. Όλοι θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με το κτίριο, να το βλέπουμε από μακριά, να το λειτουργούμε από μακριά. Πάλι τρέν της εποχής, το remote, απομακρυσμένα να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και το κομμάτι του εξηλεκτρισμού, παραγωγή ενέργειας, όπως είπαμε και πριν, μόνο το κτίριο να παράγει αυτό που καταναλώνει, είτε από πάνελ είτε από αιωλικά. Μεγάλη πρόκληση της εποχής η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, απασχολεί πάρα πολλά κτίρια και αυτό πρέπει να διαχειριστεί. Και εκτός αυτών περιμένουμε φυσικά να αυξηθούν οι καταναλώσεις ενέργειας στα κτίρια. Έτσι λοιπόν, όπως είπα, όλο αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας από τη σχεδίαση του κτιρίου μέχρι και τη λειτουργία και τη συντήρησή του. Αυτό που λέμε λοιπόν το CAPEX και το OPEX, δηλαδή το κόστος στη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και τα λειτουργικά έξοδα στη διάρκεια της λειτουργίας και της συντήρησης, είναι βασικά και εδώ το κομμάτι του αυτοματισμού και των λύσεων που θα δούμε παρακάτω, έρχεται να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το κύκλο ζωής ενός κτηρίου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό ενός κτηρίου πρέπει να κινούνται με τον ίδιο γνώμονα. Άρα, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον αρχιτέκτονα, τον διακοσμητή και τον συντηρητή στο τέλος, όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να κατασκευάσουν ένα κτίριο που να είναι αυτό που λέμε πράσινο και έξυπνο κτίριο. Και φυσικά όλα τα υλικά του κτηρίου παίζουν το ρόλο τους. Ένα σύστημα αυτοματισμού δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν, ας πούμε, τα υλικά που έχουν χρησιμοποιεί για το κτίσιμο δεν έχουν την κατάλληλη θερμομόνωση, τα αλουμίνια δεν είναι σωστά. Όλα λοιπόν πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους, όπως θα μας δείξουν και συνάδελφοι σε επόμενες παρουσιάσεις. Τέτοια συστήματα αυτοματισμού, όπως είναι τη Schneider Electric, το EcoStruxure, η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε, δίνουν τη λύση σε αυτά τα θέματα που είδαμε πριν. Άρα, από τα πιο απλά προϊόντα που γνωρίζουμε, θερμοστάτες, βάνες, όλα αυτά πλέον μπορούν να είναι διασυνδεδεμένα, να επικοινωνούν με ένα πρώτο επίπεδο ελέγχου που βλέπουμε, το Edge Control, και τέλος να πηγαίνουμε σε πολλά, πολύ πιο εξελιγμένα λογισμικά που μπορούν ακόμα να μας δίνουν και συμβουλές για το τι θα γίνει στο μέλλον και πώς πρέπει να λειτουργήσουμε το κτίριό μας. Άρα λοιπόν τα δεδομένα από ένα απλό αισθητήριο έρχονται σιγά σιγά, γίνονται δράση και καταλήγουν στο αποτέλεσμα που θέλουμε για το κτίριό μας. Αν πάρουμε για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο, από την ηλεκτρική διανομή, ψήξη θέρμανση, την ασφάλεια, την πυρασφάλεια, μέχρι το δωμάτιο, πόσο άνετος είναι ο χρήστης μέσα, τον έλεγχο πρόσβασης, όλα αυτά πέφτουν σε μια τέτοια πλατφόρμα. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε στα συστήματα αυτοματισμού και είναι βασικό, είναι ότι πρέπει να είναι ανοιχτά και σε άλλες εταιρείες. Εδώ βλέπουμε το παράδειγμα του EcoStruxure Building Operation, που είναι η πλατφόρμα της Schneider Electric, και βλέπουμε με πράσινο ποια κομμάτια μπορεί να διαχειριστεί. Υπάρχουν άλλα κομμάτια όμως που υπάρχουν άλλοι παίκτες, ας το πούμε, της αγοράς, πολύ πιο εξειδικευμένοι, με πολύ καλύτερες λύσεις. Οπότε σίγουρα πρέπει το σύστημα αυτοματισμού να μπορεί να δεχτεί και λογισμικά από αυτές τις εταιρείες. Για παράδειγμα, βλέπουμε για ανελκυστήρες, για κρατήσεις σε ένα ξενοδοχείο που γίνεται σε ενίκους. Άρα όλα αυτά μπορούν να συνεργαστούν μαζί όταν οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε είναι ανοιχτές και δεν είναι κλειστού πρωτοκόλλου, όπως λέμε, να μην μπορούν να δουλέψουν με άλλες εταιρείες. Σε μια πλατφόρμα, αυτό που λέμε έτσι στην καθημερινή BMS, μπορούμε να κάνουμε όλη τη διαχείριση και όλο τον έλεγχο ενός κτηρίου. Ο έλεγχος αυτός οπτικοποιείται μετά ανάλογα αυτόν που πρέπει να το δει. Άλλο πράγμα θέλει να δει ο οικονομικός διευθυντής ενός κτηρίου, άλλο πράγμα ο συντηρητής. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα με ένα σύστημα αυτοματισμού σαν το EcoStruxure να δείχνουμε αυτό που πρέπει να δει ο καθένας. Παράδειγμα, εδώ βλέπουμε μία κλιματιστική μονάδα, άρα πάμε στο κομμάτι το μηχανολογικό. Γιατί έχει νόημα να το δούμε αυτό όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας? Γιατί αν ένα φίλτρο είναι βρώμικο, αυτό που θα κάνει η κλιματιστική μονάδα είναι να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Όλα λοιπόν, κάθε λεπτομέρεια ενός συστήματος, ενός κτηρίου, οδηγούν στην παραπάνω κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε real time. Εδώ βλέπουμε π.χ. ένα ιστορικό, πώς μπορεί κάποιος από το ιστορικό να δει τι αρχίζει να καταναλώνει περισσότερο και να πάρει, να κάνει κινήσεις ώστε να μειώσει μέσα από το σύστημα αυτοματισμού την κατανάλωσή του. Για την υγεία και την ασφάλεια των ενίκων βλέπουμε στοιχεία από διοξίδιο του άνθρακα μέσα σε χώρο, υγρασίες κτλ. Που και πάλι μπορούμε να τα ρυθμίσουμε και να τα φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Φυσικά δίνουμε
και την ευκολία στον χρήστη να κάνει μικροαλλαγές. Άρα λοιπόν ακόμα και τα αισθητήρια που βρίσκονται στο χώρο, διασυνδεδεμένα με το σύστημα EcoStruxure, δίνουν τη δυνατότητα για μικρορυθμίσεις στον ένοικο, στο χρήστη, ώστε και αυτός να είναι άνετος, να δουλεύει, να λειτουργεί όπως πρέπει. Άλλο σύστημα αυτοματισμού, το KNX, πολύ διαδεδομένο στην αγορά, ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας, πολλές εταιρείες συνεργάζονται μεταξύ τους, πιο user-friendly για τους τελικούς χρήστες. Ακόμα και αυτό όμως πάει και πέφτει σε ένα μεγαλύτερο σύστημα σε ένα κτίριο, στο σύστημα BMS ή στην πλατφόρμα EcoStruxure, όπως είδαμε πριν. Φτάνοντας πιο κάτω, ακόμα και στους πίνακες, φανταστείτε σαν ένα πίνακα που έχουμε στο σπίτι μας, ακόμα και εκεί όλα αυτά τα υλικά μπορούν να επικοινωνούν και να ενημερώνουν και να δίνουν στοιχεία σε αυτούς που πρέπει. Τι μπορούμε να δούμε από εδώ? Μπορούμε να δούμε γραμμές που καταναλώνουν παραπάνω, εξαρτήματα που μπορεί να χρειάζονται σέρβις ή αλλαγή. Και βλέπουμε εδώ και κάποια σχόλια από διαχειριστές κτηρίων, πώς εύκολα και γρήγορα από την πληροφορία που παίρνουν μπορούν να κάνουν actions ώστε να μειώσουν την κατανάλωση της ενέργειας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό φυσικά έχει να κάνει με τη συντήρηση και τι γίνεται αφού το κτίριο αρχίζει και λειτουργεί. Άρα λοιπόν η αξιοπιστία της ισχύως είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί οποιαδήποτε διακοπή φέρνει πολύ μεγάλο κόστος μαζί με το να χρησιμοποιούμε λάθος την ενέργεια που έχουμε διαθέσιμη, όπως βλέπετε εκεί το 80% στην απόδοση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τρεις τρόποι ένα σύστημα να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Το πρώτο, το πιο απλό που όλοι φανταζόμαστε, είναι η αντίδραση. Γίνεται ένα σφάλμα και μετά το σφάλμα θα πάω να αντιδράσω. Εδώ λοιπόν αρχίζουν και χάνονται, έχουμε πολύ μεγάλο κόστος και πολύ μεγάλο downtime, χρόνο δηλαδή, ώστε να αντιδράσουμε. Επόμενο επίπεδο σε συστήματα αυτοματισμού έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Είναι όπως το αυτοκίνητό μας. Κάθε 6 μήνες πρέπει ένα χρόνο να πάω να αλλάξω λάδια. Εδώ όμως δεν γνωρίζουμε σε αυτό το διάστημα τι γίνεται με τα λάδια, τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν οι εξελιγμένες πλατφόρμες αυτοματισμού όπως το EcoStruxure που είδαμε προσφέρουν λοιπόν με ειδικά λογισμικά πλέον την πρόγνωση. Άρα μπορούν να πάρουν δεδομένα για το πώς ακριβώς χρησιμοποιείται κάτι και να δώσει συμβουλές πότε πρέπει να συντηρηθεί, πότε να πάρθουν μέτρα αντιμετώπισης του θέματος. Είναι σαν το αυτοκίνητό σας να καταλαβαίνει το πώς το οδηγείτε και να σας πει ότι λάστιχα δεν αλλάζουμε κάθε 40.000 χιλιόμετρα, αλλά όπως το οδηγείς εσύ, κάθε 10.000 χιλιόμετρα πρέπει να αλλάξεις λάστιχα για να είσαι ασφαλής. Τόσο απλά. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το κομμάτι του αυτοματισμού, θα το πω γιατί υπάρχουν αυτοί που επενδύουν στα κτίρια, εννοώ με τη μεταπόληση, την ενοικίαση. Σίγουρα λοιπόν το trend είναι ότι ένα έξυπνο, ένα πράσινο κτίριο μπορεί να πετύχει καλύτερη τιμή πώλησης και φυσικά να ενοικιάζεται σε μεγαλύτερη αξία από ένα κτίριο το οποίο δεν διαθέτει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά ξέρετε ότι στην εποχή μας υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά πράσινου κτιρίου και σιγά σιγά, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον μεγάλο κτίριο να κατασκευάζεται και να μην απαιτεί από όλα τα υλικά, οτιδήποτε χρησιμοποιείται μέσα σε αυτό το κτίριο, να πάρει μια τέτοια πιστοποίηση. Για περισσότερες λεπτομέρειες τώρα όσον αφορά τεχνικά κτλ., μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Schneider Electric, το όνομά μου το γνωρίζετε, για να μπούμε όποιος θέλει και πιο βαθιά στην τεχνολογία αυτών των λύσεων που σας ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ.